Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα και σήμερα βασικά είναι η δεύτερη εκδήλωση μέσα στη διάρκεια του Ιουλίου και φακ, τελείως δεν το έχω. Άστο. Κοιμάμαι ακόμα, κόρη. Πειράζει να έχω το χέρι έτσι. Όχι, θα έκανα πιο κοντινό για να είσαι πιο καλαρά. Οκ. Okay. Σήμερα απλά έχουμε ένα διήμερο Σαββατοκύριακο στη Νέα Ιχύελο με ρυθμούς Latin, Brazil και Capoeira. Έχουν έρθει κάποια άτομα από την Αθήνα οι οποίοι θα μας δώσουν και θα απολαύσουν βασικά τους έντονους ρυθμούς της Βραζιλίας, ένεκα και το Mundial βέβαια. Είναι μέσα στα πλαίσια μια σειρά εκδηλώσεων της Ένωσης Επαγγελματιών Νέα Ιχύελο, που είναι μια σειρά εκδηλώσεων που έχουμε αρχίσει από τις αρχές Ιουνίου και θα τελειώσουν τέλος Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, τέλος Ιουλίου, 25, 26 και 27, έχουμε το πρώτο διεθνές συνάντηση παραδοσιακών χωρών που θα πραγματοποιηθεί εδώ πέρα στη Νέα Ιχύελο. Καλούμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί τη Νέα Ιχύελο, να γευστεί τις τοπικές μας γεύσεις και το τοπικό το τσίπορο και το κρασί. Μπράβο, μέχρι και. We'll be right back.
Είναι μια υπέροχη βραδιά του Ιουλίου και όχι αυγουστιάτικη, με ένα υπέροχο φεγγάρι. Εδώ μαζί σας, Ηρετρίο, παίζουμε και με ζέστη και με κρύο. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Καλή διασκέδαση σε όλους και σε όλες. Να ετοιμαζόμαστε, θα ζεστάνουμε λίγο τα πράγματα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και υπέροχους χορευτές και χορεύτριες. Ετοιμαστείτε να αποδειχθείτε και το Django Brazzau Ballet. Θα χορέψουν υπέροχα καποέρα, σάμπα και υπέροχους βραζιλιάνικους ρυθμούς. Εμείς κάνουμε το ζέσταμα γενικά. Να περάσουμε όλοι και όλες καλά. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για σας που είστε εδώ. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σας τη μορφή. Το μόνο που θα ακούτε να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού τραγουδιστή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στην Αγχίαλο θα τη βρούμε, θα πιούμε τα ποτά μας αγκαλιά. Θα φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης, νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Μπερλουσκόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Thank you.
world. Ας ακούσουμε και ένα χαρούμενο τραγούδι, γιατί όλο μαύρες και λυπητερές ειδήσεις ακούμε, οπότε ας ακούσουμε και αυτή την πλευρά της ζωής. Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες, μα τώρα καταργέσαι. Σφίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι. Σφίξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Να προστατεύουν τον εαυτό τους.
μάθανε τη λεγόμενη καπουέρα. Παίζοντας, τραγουδώντας, μέσα σε μια χαρά, για να μην τους καταλάβουν ότι αυτό που κάνανε ήταν μια πολεμική τέχνη και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Χρησιμοποιούνται χέρια, πόδια, με λίγα λόγια με αυτά που είχαν από τη φύση τους. Πώς το κάνανε όλα μαζί? Θέλω να προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο μαζί για να το καταλάβετε πώς το πάμε. Ή μάλλον να αισθάνετε κι εσείς, να αισθάνεστε πώς το κάνανε τότε. Η βοήθειά σας είναι αυτή εδώ. Έτσι, μην τρέψτε, πάμε μαζί. Βοηθήστε λίγο για να βρούμε όλοι σε ένα ωραίο κλίμα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζετε εσείς έτσι και πάμε εμείς. Σε αυτό το κλίμα, πάμε κι εμείς λίγο μαζί. Ξεκινάω εγώ, το μόνο που κάνετε, απαντάτε με το ίδιο τρόπο πως το λέω. Πού είναι? Παραναουί, παραναουί, Bye.
Πάμε να δώσουμε λίγο χαρά και να αλλάξουμε λίγο. Λίγο σάμπα. Έχουμε λοιπόν κατευθείαν από τον Αμαζόνιο, κυρία εδώ. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Ελελίζα. Και πάμε. Λίγο σάμπα λοιπόν. Κατευθείαν την Ατσιλία. Πάμε να δώσουμε σίγουρα. Η αλλαγή λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έχουμε από την άλλη πλευρά. Από το Ρίο Δε Ζανέιρο. Μία και μοναδική. Κυρίες και κύριοι, το χειροκρότημα. Μαλούχα! Καλά το πάμε από εκεί. Όλα εντάξει. Λίγο σάμπα. Ετοιμαστείτε να χορεύουμε και λίγο μαζί σε λίγο. Να χορέψει λίγο. Vamos juntos assim. Eu vou me desligar, desligar. Κυρίες και κύριοι, δώστε λίγο μεγάλο χειροκρότημα. Να ξέρετε, αυτό είναι μόνο η αρχή. Και τώρα ξεκινάμε λοιπόν.